Κυκλοφοριακό έμφραγμα στην κυριολεξία από ένα πρώτο βρόχι σήμερα το πρωί στο Ηράκλειο. Σε πολλά κεντρικά σημεία, όπως είναι ο κόμβος Αλικαρνασσού, η ροή της κανονικής κυκλοφορίας είχε παραλύσει για ώρα. Αποτέλεσμα να δημιουργηθεί έντονος εκνευρισμός σε οδηγούς και πεζούς, ενώ οι υποδομές αποδείχθηκαν στο ελάχιστο δυνατό σημείο τους. Όπως κάθε φορά σχεδόν που περνάμε από εδώ, θέμα είναι ότι όλη η πόλη εξυπηρετείται από ένα δρόμο. Κι άλλον ένα κάπου αλλού, αλλά δυστυχώς. Παρόμοιο όμως ήταν το σκηνικό και στη Λεωφόρο Κνωσού, με τα αποθέματα των οδηγών να μην επαρκούν. Από το πρωί γυρίζω, δεν παλεύεται σήμερα. Και γλιστράει πολύ να προσέχουν. Ό,τι δεν διορθώνουμε εμείς, το διορθώνει η αλήθεια της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Θα μπορούσε να είναι ο τίτλος της σημερινής ημέρας, με τους πολίτες να είναι δεικτικοί ως προς την άμεση βελτίωση του προβλήματος εν ώψη και του χειμώνα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε ελλείψεις, καθυστερήσεις και προχειρότητες. Από την πλατεία Κορνάρου να κατέβω εδώ 25 λεπτά. Τι να κάνω, ορίστε, τι γίνεται. Η ώρα είναι 2 το μεσημέρι. Βρισκόμαστε στη διασταύρωση Παραλιακής και Γιαμαλάκη. Ο μέσος χρόνος αναμονής των οδηγών υπολογίζεται έως και 40 λεπτά. Λόγω βροχής, εντάξει, εδώ καθημερινά είναι αυτό το πράγμα. Τι να πούμε. Αλλά το ίδιο γίνεται και πιο κάτω. Εδώ είναι οι μέρες τέτοιες, πάντα έτσι γίνεται. Χαμός γίνεται. Έχει πάρα πολύ κίνηση, ναι. Τι να κάνουμε, θα κάτσουμε στη σειρά μας. Το φαινόμενο του οδικού ποτηλιαρίσματος στην πόλη παρόλα αυτά είναι χρόνιο, ιδιαιτέρως στο παραλιακό μέτωπο σε ώρες αιχμής, τότε δηλαδή που κλείνουν τα σχολεία και τελειώνουν την εργασία τους πολυδημότες, η κατάσταση χαρακτηρίζεται απελπιστική, μιας και δεν υπάρχουν δύο διαποσυμφόρησης προκειμένου οι ίδιοι να διευκολυνθούν.